Μετά από πολλή προσπάθεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης ανακοίνωσε πως εν τέλει δόθηκε η έγκριση για την κατασκευή σφαγείων στην περιοχή Ντοφερών από το Υπουργείο Υποδομών. Μετά από μία ώρα σύσκεψης στο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, καταφέραμε να πάρουμε την έγκριση για την κατασκευή του σφαγείου στις σφαίρες στη Δημοτική Μεταφορά της Αλεξανδρούπολης, Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήταν ένα γεγονός το οποίο το περιμέναμε μετά από ένα χρόνο αδράνειας απόλυτης όλων των πραγμάτων που αφορούσαν τις δημοπρασίες, γιατί από τις 8 Αυγούστου του 2016 η κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει τα πάντα για να δημιουργήσει πλεονάσματα. Έτσι λοιπόν από τις 8 Οκτώβου βρισκόταν στα συρτάρια του Υπουργείου Υποδομών. Καταφέραμε μόλις χθες να απεγκλωβίσουμε το σφαγείο των Φερών, να πάρουμε την πολυπόθητη έγκριση και τώρα σε 2-3 μήνες μόλις ολοκληρώσουμε τα τέτοια δημοπράτηση, το βγάλουμε στον αέρα για να κατασκευάσουμε το σφαγείο των Φερών στις σφαίρες και να αναπτύξουμε την οικονομία στις σφαίρες, όπου πραγματικά είναι και θα είναι η μοναδική προοπτική ανάπτυξης, ή μάλλον μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη, μια και εκεί η περιοχή θεωρείται κλιματοδοτική μαζί με το δέλτα του Εύρου μέσα στη Δημοτική Μεταφορών. Επιπρόσθετα, ο κύριος Λαμπάκης τόνισε πως για ακόμη μια φορά είχε συνάντηση για το παλιό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο κτίριο από το Δήμο. Και τελευταία να σας πω, σήμερα είχα επαφή με τον Γενικό Γραμματέα των ΣΒΙΤ, τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που με αυτόν συζήτησα την προοπτική της χρηματοδότησης μέσα από το ΣΔΙΤ, της ένταξης μέσα στο ΣΔΙΤ, της ανακαίνησης ανάπλασης των 16.500 τετραγωνικών μέτρων του παλιού νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, του οποίου καταθέτουμε αίτηση μαζί με τον Περιφερειάρχη, προκειμένου ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ως φορέας υλοποίησης να πάρει την μακρόχρονη παραχώρηση της χρήσης άνευ ανταλλάγματος, γιατί σκοπός μας είναι να στεγάσουμε μέσα δημόσιες υπηρεσίες, όπως η Διεύθυνση της Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, το Διοικητήριο για την Περιφέρεια του Νομού Εύρου και άλλες υπηρεσίες, και είχα θετική πρόσβαση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Γραμματεία των ΣΔΙΠ, όπου το είδαμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι ώστε μαζί με τις υπηρεσίες αυτές και το αίτημά τους να μετεστεγαστούν εκεί.